επιτέλεση των πιστών και των υπομείς με επικράτητα Χριστόν της Έλλας πρέπει ευσυγγελίου χάρη ο ίδιος είναι. Για την πέρα, οι Άγιοι οι Πάντρες και Αναπάδευτοι κατήδιος και κατηδιανόμως και τον πρώτο δεύτερος ελίξε. Για την πέρα, οι Αγία Μόνη, οι Μύτιος του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου ερήνηται. Για την πέρα, ο Άγιοι Πάντρες Σόλος, ο Αιγύπτος, βέλη προσευχής ελίξε. Για την πέρα, ο Άγιος Ερωμάτης Φάβιος, ή Φαβιανός, επίσκοπος Ρώμης, και στον Αγίον Πρεσβείας ο Θεός ελέγξε καθώς είναι μάθος αμήν. Εν ελευθερώμα ελεύθερος 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 ελεύθερος. Βασιλεύα Χριστόν, ον νομολόγησα, η εκπάνω την πέρας, και την καλυμβολέκω την μεγάλη πληθού. Αν θα τα έργα εμείνε, και ελευθερούνται, τους πάντας των ψευδών. Thank you.
Βάζετε λίγο πιο ψηλά το Ευαγγέλιο. Λίγο πιο ψηλά το Ευαγγέλιο. Thank you.
Ο σώμα, ο σερκόμενη, η θεμητότητα, η παρουσία, ο μέλλον.
Ευχαριστούμε τη Συγκύρια Ποιόσμο, ότι σου μόνο το συναπάραμα και η υπόψα κατάρρημα.
προσωπέν τον κύφλακο διάβολος και η βασιλεία διάβολος και ουκέστη προς ολοποληψία παρασύ Κύριε, πάση να μην κόπη στο κοινό του Δίου έτρεξα σημαίως ο Θεό Πέντος, βιώσε και δεύμεν Κύριο Θεός ημών, τον κούλο σου Σάββα Ιερχών, παρελθόν και συνειδητικών ημών γενόμενων, τον εντεκτήμι αναστάσιο ζωή σε όλη την κλιμένα, εν κόλπης Αβραάμ και Ισάκ και Ιακώβ ανάμεσου. Θεός με έπει της κύσης και η εκκλησία σου λειτουργών αυτών κατέστησας, ούτω και του ουρανίου σου ψιαστηριών άνθρωσον, Κύριε. Επί ανθρώπων πνευματική αξία κατακοσμήσας, επί αγγέλων της υπόξια κατάκοπων πρόσβεξε. Αυτός επί της γης τη ζωή αυτού εδόξησες. Αυτός βέγε την έξοδον του Δίου αυτού, εν τη εισόδου των Αγίων σου πίσω. Και το πνεύμα αυτού με τα πάντων των απαιώνων σχέμερες της άντων συναντήσουν. Θεός του πνευμάτων και πάσης αυτός, ο το πάνε που καταπατήσας, το παιδί άνθρωπο καταρχήσας και ζωή του κόσμου σου εις άγνους. Αυτός Κύριε και την ψυχή του εξημών με τα στάντα σου κούλου σου, Σάββα Ιερό Μονάχου, αδερφού και εσύ το που ημών γενωμένου, τάξον εν τόπο φωτεινό, εν τόπο προέδρο, εν τόπο αναψύξεως, έλμα πέδρα, ο μήνη νύχτη και στεναγμός, αναμάρτημα το παραθώ του ακπέν λόγο, έβο η διενείος εγκατός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Οτιού και στην άνθρωπο όσοι σε τελεκέου καλαρτήσει. Σίγα μόνο σε εκτός αιμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Ότι εσύ η ανάσταση στη ζωή και η ανάπαυση του κεκοιμημένου που σου σάβα η ευρωνάκου αδερφού και εσύ του που ημών γενωμένου, πιστεύω Θεός ημών και εσύ την υπόψη αναπέμπωμεν, συμπανάκου σου Πάτρα και του Παναγίου και αγαπώνει ο ζωμιός σου θεύμα την ήχη αρή και εις τους αιώνας των αιώνων. Όλοι μαζί, αιωνία η κλίνη, αιωνία η ζωγάνη, και πιστεύετε με αιωνία 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 αυτού η κλίνη.
εσύ του κόσμου του, είναι ο άνθρωπο του κόσμου του, δεν πληθύσετε έτσι. Κακό εάν σου θα έχει πάντα σε πίσω προ εμπαρτό. Τούτο το έλεγε σημαίνει, μείον θανάτω είναι ένα το Χριστό. Απαιτήθη αυτό όμω. Εμεί ηγούσαμε με τον νόμο ότι ο Χριστό μένει στον αιώνα και που συλλέγει στη ύψο και είναι τον ιό του ανθρώπου. Είσαι στην ούτω ο ιό του ανθρώπου, είπε τον αυτή ο Ιησού. Έτσι μικρό χρόνο το φω με τη μόνη στήθη περιπατήθη ω το πώ έγινε. Είναι τη σκοτία η μάστα τα λάδι. Και ο περιπατώ με τη σκοτία ο κλείδε που υπάρχει. Έω το πώ έγινε πιστεύετε ει φωτό, είναι η φωτό γέννηστε. Είπε ο κύριο του που σε βιβλικότε προ τα σχολεία μου δεύτερο. Έω το πώ έγινε πιστεύετε ει φωτό, είναι η φωτό γέννηστε. Τα πτα εράνη στο Ιησού και απερθώνε κρύβια τα πτώ. Ο Σάββατο έχουν σημεία πεπτή φωτό έμπροστε να πτώ που δεν πείστε πολύ σε αυτό. Είναι ο λόγο τη Αγίου του προφήτου πληρωθεί που τον είπε. Κύριε, τι σε πίστεψε τι αγωγή μου και ο βραχίων κυρίων είναι απεχαρήμη. Για τούτο παιδί να το πιστεύει, ότι πάλι είπε τη Αγία. Και τι πλόγιν αυτόν τους οπαδούς και πεχώρο και να πνώνει η καρδία του και να μην είδωσε της οπαδής και να είδωσε την καρδία και επιστραφώσε και η άσο με αυτούς. Τάπα είπε της Αΐας, ότε είδε την δόξα να πού είχε ράνει στην αυτού. Όμως μένει και στον ανθρώπο που μία πίστεψε της αυτών, αλλά μία τους παρησίων σου που μολόγουν, είναι μία των συνάδων και γένων του. Η γάμη σαν καρ' τη δόξα των ανθρώπων μάλλον είπε να την δόξα του Θεού. Είμαστε μέσα στο λαό. Διαβάζετε το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο δεν διαβάζετε με τον Γέροντα. Για εσάς διαβάζετε. Καθήμενοι μέσα και προσερχόμενοι για την ανάπαυση του Γέροντος, ακούμε και το Ευαγγέλιο. Δεν συζητάμε, δεν λέμε τίποτα. Τώρα είναι ώρα προσοχή. Να μην είναι άσχημη η εικόνα του νόμου. Σε λίγο θα αρχίσει η νεκρός που θα ακολουθεί. Ακόμα θα προσεκτικούμε μέχρι το τέλος, μέχρι το τάφο. Δεν σε ότι ο άνθρωπος του και έκουγε. Έτσι πολλά έχω λέει από την ασκευαστά να όταν δεν έρχεται στο πνεύμα της αλήθειας ζωικής ημάς της πάντα την αλήθεια. Είπε ο Κύριος της Ευχολητές, πάντα όσα έχουν πατήρε μάες την ίδια του το ήχολο και του έχουν λείψε και πια να κελίνει. Μικρόν και μου θεωρείτε με και πάλι μικρόν και όπως εσθένε με, ότι εγώ είπα όπως τα πατέρα, ήχολο πνεύμα των μαθητών από την προσελήνη, τι έτσι του το λέγει μικρόν και μου θεωρείτε με, και πάλι μικρόν και όπως εσθένε και ότι εγώ είπα όπως τον πατέρα, έλεγω μου τούτο τι έστεινο λέει το μικρόν, που κοίταμε την λαλή. Έλεγω ο Ιησούς ότι ήθελα να τον ερωτάν και είπε να πεις. Περιμένου του ζητείτε με τα δύο ότι είπα μικρόν και ούτε ορίτε με και πάλι μικρόν και όπως εσθένε. Αντί να μου λέμε ότι τον κλάψετε και τρεπίσετε εμείς, ο δε κόσμος χαρίσετε ή τους δεν επιθύσεστε, αλλά και τη μόνη χαρά κυρίσετε. Γίνει όταν τύχει η λύπη νέα γιατί ήρθε και ώρα της, όταν δεν γεννήσει το πεδίο του και την υπονέμη της λύξεω για την χαρά του και γεννήθηκε και άνθρωπος στον κόσμο. Και η μίσου λύπη μένει νέχεται, βάλετε όσο μη μας και καλύσετε η μόνη καρδία και την χαρά του μόνο της έργας του. Και εκείνη τη μέρα εμένου και ρωτήσετε δε, άμη να μην λέμε γίνει, ότι όσα αν εμίσετε τον πατέρα του όνομα τι μου δώσει ήμουν. Είπε ο Κύριος της Ευχηματητές, αμήν να μην λέγω εκείνον και όσο αν ενίσχυτε τον Πατέρα το όνομα σου δώσει μου, έως αν ενίσχυτε που δεν είναι το όνομα του να πείτε και ενίσχυστε, είναι η χαρά η μόνη κομπινωμένη. Τάφε τα κτίρια δεν λάλε καλή μου, ανέχεται τώρα ότι και την παρτίδη να λύσω ημού, αλλά παρησία περί του πατρός είναι πιο ημού. Εκεί και η μέρα το όνομα του να ενίσχυστε, και βλέπετε εκείνον ότι εγώ ερωτήσω τον Πατέρα περί μόνη του. Αυτός γάρο πατήρ φίλοι μας που κινήσε με επεφυλήκατε και πεπιστεύκατε ότι εγώ παρά το τρίο εξήλθον μου, εξήλθον παρά του Πατρός και γίνεται εις τον κόσμο, πάλι να φύγει τον κόσμο και πορεύω μου προς τον Πατέρα, λέγω συναυτοί μαθητέ αυτού, είδε την παρησία λαλής και παροιμία μου δεν διαλέγεις, μη δίδατε με δίδας πάντα και πριν έχει συναντήσει ερωτά, εκ τούτο πιστεύω με ότι από δύο εξήλθες. Απεκρίθε αυτούς ο Ιησούς, άρα πιστεύετε. Περί τούτων δε εδώ μόνο αλλά και με
θέση ότι είμαι απέστειλας. Και εγώ την δόξα μην δεν δοκάς, μην δεν δοκαβείς. Η ναός είναι καθώς είναι αρισμένη. Εγώ ένα αυτής είναι μη ναός είναι τελειωμένη σε. Και η ραχινός και ο κόσμος ότι είμαι απέστειλας, μη γάπησας αυτούς καθώς είμαι γάπησας. Πάτε, ρούς δεν δοκάζω την τέλειο, η ναό που είναι εγώ κακίνη όσοι μετέχουν. Η να θεωρώσει την δόξα την εμήνη δεν δοκάζει, ότι η γάπησα από το καταβολής κόσμου. Πάτε, χτύπη και ο κόσμος σε που έκνω, εγώ δεν σε έκνω. Και ούτε έκνωσα να τη σημαία απέστειλα σου. Και γνώρισα αυτής το όνομά σου και γνωρίσω. Είναι η αγάπη την γάπησα με ένα αυτής, τι κακό είναι αυτής. Το κύριο Αγίου είναι φανέρος, είναι αυτό πατητές αυτοέγγιακτης εκνεκρών και λέει το σύμφωνη παίκτων. Σύμφωνη ονά αγαπάς με πλοίο πλούτων, λέγει αυτό, ναι κύριε σύγδα σου τη γλώσσα, λέγει αυτό, ως και τα αρνία. Λέγει αυτό πάλι δεύτερον, σύμφωνη ονά αγαπάς με, λέγει αυτό, ναι κύριε σύγδα σου τη γλώσσα, λέγει αυτό, πείμενε τα πρόβατα μου. Λέγει αυτό το τρίτον, σύμφωνη ονά φιλείς με, με λυπήθη ο Πέντρος ότι ήταν αυτό το τρίτον φιλείς με και ήταν αυτό. Κύριε, εσύ πάντα είδας, εσύ γνώσεις ότι φιλώσε, λέγει αυτό ο Ιησούς, ως και τα πρόβατά μου. Αμήν να μην λέγωσε, όταν είσαι νεότερος, σε ζώνιες σε αυτόν και περί εμπάτης όπου ήθελες, όταν δεν κοιράξεις, δεν κάνεις τα σκύρα σου, και άλλος σε δώσει και είσαι όπου του θέλεις. Τούτο δε είναι θεσμένον, ποιο θανάτο τον σάσε τον Θεό. Και τούτο λοιπόν λέγει αυτό, ακολούθη. Επιστραφείστε ο Πέτρος, λέει τον πατητή μου, μιλά ο Ιησούς ακολουθούν λαός και ανέπεσε με το δείχνει με το σπίτος αυτού και είπε, Κύριε, είσαι σκήνο παρατηρούσε. Τούτον ειδών ο Πέτρος, λέγει το Ιησού, Κύριε, ούτως δεν τι, λέγει αυτό ο Ιησούς. Εάν αυτόν θέλω μένει με ως έρχομαι, τι προσέ, σύ ακολούθη. Εξήλθεν ο λόγος του ως εις τους αδελφούς ότι ο μαθητής εκείνος σου καπροθυμίσει. Και ούτ είπε αυτό ο Ιησούς ότι ο καπροθυμίσει. Αλλά αν αυτόν θέλω μένει έως έρχομαι τι προσέλει. Ούτως εστίν ο μαρτυρής ο μαρτυρών περί τούτων και γράφτες ταύτα και είδαμε ότι αληθείς εστίν η μαρτυρία μου. Έστι δε και άλλα πολλά ως εκκλήσεων Ιησούς. Άδυνα εάν γράφεται καθέ ουδέ αυτόν που με τον κόσμο χωρίσε τα γραφόμενα βιβλία μου. Πούς εις οψίας την ημέρα εκείνη την τιμιά των Σαββάτων και των πυρών και κλεισμένων όπου ήσαν οι μαθητές στην ημερία των κόμων του Ιουδαίου. Ήρθε ο Ιησούς και έστειλε στο μέσο και λέγει αυτή η σιρήνη. Και τούτο λοιπόν έδειξε να αυτή τα σκύρα και το πλευράνα του. Εκάλεσαν οι μαθητέ οι δόντε των κύριων. Είπε τον αυτή ο Ιησούς πάλι, ειρήνη μου. Καθώ απέστε και με ο πατήρ καγωμένο εμά. Και τούτο λοιπόν είναι φύση και λέγει αυτή. Λάβετε πνεύμα άδειο. Άγγελο να πείτε τα σαν αρτία σαφία και αυτή. Άγγελο κρατείτε και γράφετε. Η εσχάτη μέρα τη μεγάλη της ερωτήσης τι και ο Ιησούς και έκραξε λέγον εάν της διψάρε δες το προς με και μηνέτο.
Yeah.
Σε την δόξα των ευρέων των συγχωμάτων του Πατρί του Παναγίου και Ραθό, ζωμιώς του πνεύμα την ίδια αή του αιώνας των αιώνων. Amen.
ο Θεός της Υπάρτης και Χριστέ, ο Θεός, τότε δεσποτών μετέστησαν σε ξημών, έντες των Αγίων σου κατάταψαν σκηνές, το πνεύμα του σου δούλου Χριστέ. Thank you.
στην παρουσία του Κυρίου μη φτάσουμε τους κοιμηθένας. Ότι αυτός ο Κύριος εντελέσματι εν φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού καταρρίσεται από Κύριε Λεϊκός, Κύριος ο Θεός, τάξε την ψυχή να σου έντρεγε και για να φάβονται τα ελεύθερα.
Ευχαριστούμε εσύ, Κύριε ο Θεός ημών, ότι εσύ μόνο το ζήνα θάνατον και η δόξα κατάλληλο και το έλεος αμέριπτον και η φιλανθρωπία άμαχο και η βασιλεία αδιάλογος και ουκέστη προς οπολιξία παρασύ, Κύριε. Πάσιγαν ανθρώπις το κοινό του Δίου έταξας χρέος, μόρου πληροφθέγον. Διώσε η κεδέμονε, Κύριε ο Θεός ημών, τον δούλο σου, Σάβα, Ιερό Μόναχο, αδελφών και συλλειτουργών ημών γενόμενων, τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου κοιμηθέν, εν κόλπους Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ ανάπαυσον. Και ως περιμή της γης εν τη εκκλησία σου λειτουργών αυτών κατέστησας, ούτω και εν το ουρανίο σου θυσιαστηρίο ανάδεισον, Κύριε. Επί ανθρώπων πνευματική αξία κατακοσμήσας, επί αγγέλων της ειδόξη ακατάκριτον πρόσεξε. Αυτός επί της γης τη ζωή αυτού εδόξασας, αυτός δε και την έξοδο του Θεού αυτού, εν τη εισόδο των Αγίων σου ποιήσω, και το πνεύμα αυτού με τα πάντα των Αθεών ως ύπαρες της άντων συναρρήτησον. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του κεκοιμημένου δούλου σου, Σάβα Ιερομονάχου αδερφού και συλλειτουργού ημών γερωμένου της Θεοθεώς ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν στην τον άγχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αρή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την επιγής παροικίαν αυτού.
Και όντως ο πατήρ Σάββας εδούλευσε στο Ευαγγέλιο. Υπηρέτησε δηλαδή το Ευαγγέλιο του Χριστού, την διδασκαλία του Ευαγγελίου, τη σωτηρία την οποία ο Κύριος εργάστηκε και προσέφερε σε όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό εκτός από το ότι δούλευσε στο Ευαγγέλιο με το κήρυγμά του, προφορικό και γραπτό, με την πνευματική καθοδήγηση την οποία έκαμε στα πνευματικά του παιδιά και με όλη την εν γέννη δράση του στον κόσμο αυτό, εις επενόν του νομίζω ότι ταιριάζουν και δύο άλλα λόγια του, χαρακτηρισμοί τους οποίους ο Κύριος έκανε. Ο πρώτος είναι ότι μπορεί να αποκριθεί όπως ο Κύριος είπε, πιστός και φρόνιμος δούλος, υπηρέτης του δηλαδή, ο οποίος υπηρέτησε τον Κύριο με πιστότητα, αλλά και φρονιμάδα, όπως απαιτεί ο Κύριος να είναι οι δικοί του υπηρέτες, να είναι δηλαδή εμπιστευμένοι στο έργο του και να το υπηρετούν με όλες τους τις δυνάμεις. Ο πατήρ Σάββας, για να υπηρετήσει τον Κύριο, εθυσίασε και τη ζωή του και πολλά άλλα από εκείνα τα οποία του εχάρισε ο Θεός. Αλλά και ο χαρακτηρισμός τον οποίο ο Απόστολος Παύλος έδωσε είναι και αυτός ταιριαστός στον πατέρα Σάββα. Εργάτης ακατέσχυντος, δηλαδή ανεδείχθη εργάτης του Ευαγγελίου ακατηγόρητος για την Αγία Ζωή του και την βιωτή του. Ιδιαίτερος Ιερά Μητρόπολης και Σαργιανής Μύρονος και Ινητού Διεμού μπορεί να καταθέσει αυτή τη μαρτυρία για τη διακονία, την ακατηγόρητη διακονία του πατρός Σάββα, όπου υπηρέτησε εδώ, εις τότε την άκρη της Ιεράς Μητροπόλεως, σήμερα βέβαια ο χώρος αυτός έχει διαφορετική μορφή από τότε που ήρθε ο πατήρ Σάββας και πράγματι, με τον κόπο του και με τον υδρότα του, τον ανέδειξε, τον εξοράγησε και τον εστόλισε. Και όλα αυτά εις δόξαν Θεού, για τα οποία η Αγία μας Εκκλησία τον ευχαριστεί, τον επαινεί και προσεύχεται για αυτόν ο Κύριος να αντιμετρήσει το έλεος του στον κόπο τον οποίον εκείνος κατέβαλε δουλεύοντας και υπηρετώντας το Ευαγγέλιο. Τον προπέμπουμε λοιπόν προς τον επουράνιο Θεό και Πατέρα, ως τίμιον πιστών και φρόνιμων δούλων, ως εργάτην ακατέστητον, αλλά και ως υπηρέτην του Ευαγγελίου. Και παρακαλούμε τον επουράνιο Θεό και Πατέρα μας να τον δεχθεί, να τον αναπαύσει στη χώρα των ζώντων, να τον αναδείξει πληρονόμο της αιωνίου ζωής και μέτοχο των αγαθών αυτής. Αμήν. Σεβασμιότατε, σεβαστό πλήθος των συναπριστέντων σήμερα εδώ Πατέρων μοναχών και μοναζωσών, αγαπητοί παρευρισκόμενοι εν Χριστώ αδελφοί, με δέος και συγκίνηση αναλαμβάνω αυτή τη στιγμή του αποχαιρετισμού
να πω κάποια λόγια για το βίωμα και το έργο, κάποια λόγια για τον αγαπημένο μας θείο εκ μέρους της οικογένειας των 15 πρώτων ανεψιών του και των συζύγων του. Γεννήθηκε στις 2 Αυγούστου του 1930 στο ορεινό χωριό Άδωνα της επαρχίας Λευκοσίας της Κύπρου. Το 5ο και τελευταίο παιδί φτωχής αγροτικής οικογένειας με γονείς ευσεβείς και φιλοπάτριδες, προσιδωμένους στην Ορθόδοξη πίστη και παράδοση. Η πρώτη ευχή που ακούστηκε γι' αυτόν από το στόμα της γιαγιάς του, ευχή που αποδείχθηκε προφητική, ήταν «Έχε την ευχούλα μου και να φοράς φελόνια, να ψάχνεις μες στις εκκλησίες σαν τα χελιδόνια». Στα νεανικά του χρόνια ανέπτυξε πνεύμα δημιουργικό αλλά και ανήσυχο, πάντα με σεβασμό και φόβο Θεού. Ήταν ο φιλόμουσος και έπαιζε βιολί και παραδοσιακό αυλό σε εορτές και χαρές των χωριανών. Ταυτόχρονα όμως διακατήχε το από το όραμα μιας ελεύθερης και ελληνικής Κύπρου. Τον κέντριζαν οι αδικίες και η καταπίεση του αποικιοκρατικού καθεστώτος των Άγγλων. Έζησε σκηνές εξευτελισμού, όπως λόγω χάρη την αρπαγή από Άγγλους στρατιώτες, κυριολεκτικά του ψωμιού που έψιναν οι μανάδες για τα παιδιά του στο χωριό. Το 1955 λοιπόν, με την κήρυξή του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, εντάχθηκε στην ομάδα Ουρανός του Γεωργίου Γρίβα Διγενή με το ψευδόνυμο Ασκληπιός, καθότι υπήρξε ο νοσοκόμος της ομάδας. Μετέφερε τραυματίες στους ώμους του σε καταφύγια, περπατώντας νύχτα στα δύσβατα βουνά του Μαχαιρά και του Τρόμους. Παράλληλα, συνέλεγε πληροφορίες για τις δυνάμεις του κατακτητή. Για τη δράση του αυτή, επικηρύχθηκε ονομαστικά από τους Άγγλους και για να σωθεί, κατέφυγε στη Μονή της Παναγίας του Κύπρου, ενδυόμενος, έστω ανεπίσημα, το μοναχικό ράσο το οποίο ουδέποτε έβγαλε έκτοτε. Συνελήφθη από αγγλικά στρατεύματα, που όμως δεν τον αναγνώρισαν ως το επικαιρημένο πρόσωπο, επειδή φορούσε το ράσο. Γλίτωσε έτσι κατά θαυμαστό τρόπο τον απαρχονισμό, δια του οποίου θανατώθηκαν πολλοί ήρωες συναγωνιστές του. Παρέμεινε κρατούμενος στις κεντρικές φυλακές της Πύλας μέχρι την αποχώρηση των Άγγλων και την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας του 1959. Κατά τη διάρκεια της φυλάκησής του, κατόρθωσε να περαδώσει τις γυμνασιακές του σπουδές. Το ράσο που φορούσε τότε ο μακαριστός γέροντας γεννούσε διαρκώς μέσα του το διακαή πόθο να ιερωθεί και να υπηρετήσει πλέον ως στρατιώτης Χριστού. Έτσι το 1959 χειροτονήθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο στον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης στον ιερό ναό της Φανερωμένης στην Λευκοσία. Ακολούθως μετέβη στην Αθήνα, όπου φίτησε και έλαβε πτυχία από τη Θεολογική Σχολή και έπειτα από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρακολούθησε επίσης μαθήματα στη Νομική Σχολή του Ιδίου Πανεπιστημίου επί 2 έτη. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, υπηρέτησε ως διάκονος εδώ στη δική μας περιοχή, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Πύρωνα, όπου καλλιέργησε το χάρισμα του Θείου Κηρύγματος. Το 1964 χειροτονήθηκε εις πρεσβύτερο, πάλι από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, λαμβάνοντας και το φύγιο του Αρχιμανδρίτη. Αναχώρησε το ίδιο έτος για μεταπτυχιακές σπουδές στις Βρυξέλλες, όπου έλαβε το δίπλωμα Λουμένβιδε με θέμα διατριβής την ποιμαντική του ασθενούς. Κατά τα 4 χρόνια της παραμονής του στο Βέλγιο, υπηρέτησε ως επιμέλειος της ΕΕ ελληνικής κοινότητος, την οποία κράτηνε και συγκρότησε, προσφέροντας μεγάλο πνευματικό έργο και ιδιαίτερα κατά των μαρτύρων του Γεωβά, οι οποίοι λιμένονταν τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Με την επιστροφή του στην Αθήνα το 1968, ο πατήρ Σάββας διορίστηκε εφημέριος του Παρεκκλησίου του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Παρέμεινε στη διακονία των ασθενών του νοσοκομείου και των κατοίκων της γύρω περιοχής μέχρι το 1974. Φεύγοντας τότε με
Κύπρου το καλοκαίρι του ιδίου έτους. Βρέθηκε όμως προς του τραγικού τετελεσμένου γεγονότος της τουρκικής κατοχής τεραστίου τμήματος της Μεγαλονήσου. Το 1976 αρχίζει η πιο μεγάλη και σημαντική περίοδος του ιερατικού βίου και της προσφοράς του πατρός Σάβα, όταν διορίστηκε ως πρώτος μόνιμος εφημέριος της τότε ελωρίας του Αγίου Κωνσταντίνου Καρέα, στην νεοσύστατη τότε Ιερά Μητρόπολη και Σαριανής Βύρονος και Ιδικού, με φημενάρχη τον μακαριστό κυρό Γεώργιο. Εκείνη την εποχή, οι πιστοί της περιοχής του Καρέα συνίστανται κυρίως από πρόσφυγες προερχόμενοι από Ρουμανία και Ρωσία, ανθρώπους φτωχούς και κατατρεγμένους, αλλά με θερμή πίστη και αποσίωση στην Εκκλησία. Ο τόπος αυτός δεν είχε ενωριακό ναό και εξυπηρετεί του από τα εδώ δύο ναίδρια της Μονής Πετράκη, τον Άγιο Στυλιανό και την Αγία Παρασκευή, και από το παρεκκλήσιο του Αγίου Κωνσταντίνου. Ο πατήρ Σάββας δεν έχασε ούτε λεπτό. Ανέστησε και εψήφισε το ασθενές και δειλό ερανικό έργο που είχε ήδη αρχίσει για την ανέγερση ιερού ναού. Όμως, ανέστησε μέρα με τη μέρα και την πίστη και το φρόνημα των κατοίκων της περιοχής. Πρώτο του μέλημα ήταν η νεολαία. Γέννησε τα κατοικητικά σχολεία, όπου πολλά μαθήματα τα παρέδιδε ο ίδιος. Με το θείο κήρυγμα και το παράδειγμά του έφερνε διαρκώς τον κόσμο κοντά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, στην ιερά εξομολόγηση που πολλοί δεν είχαν γνωρίσει μέχρι τότε. Χρόνο με το χρόνο προχώρησε ραγδαία το έργο του μακαριστού γέροντος στον Καρέα. Έργο που διήρκησε 29 ολόκληρα χρόνια και το οποίο πολλοί από εμάς το ζήσαμε και το γνωρίζουμε καλά και το οποίο ανεφέρθηκε ο Σεβασμιότερος Μητροπολίτης μας. Μέσα από αφάνταστες δυσκολίες, μέσα από τον πόλεμο του μισανθρώπου διαβόλου, από τον πόλεμο των εχθρών της Εκκλησίας, αλλά και από το ίδιο το τέρας της ελληνικής γραφειοκρατίας, κατόρθωσε ο γέροντας να φέρει εις πέρας το θαυμαστό αυτό οικοδόμημα του κάτω και του άνω ναού και του Αγίου Γεωργίου και μετέπειτα του πνευματικού κέντρου. Μέσα σε μια εικοσαετία έγιναν πράγματα που αλλού δεν γίνονται σε 70 και 80 χρόνια. Αλλά δεν ήταν μόνο το οικοδομικό έργο. Πολύ πιο σημαντικό ήταν το πνευματικό έργο που άνοιξε τις ψυχές χιλιάδων πνευματικών παιδιών, χιλιάδων ψυχών διψασμένων για την παρηγορία και την εν Χριστώ ζωή και σωτηρία. Το τακτικό θείο κήρυγμα, η ιερά εξομολόγηση, οι ευχές των πατέρων της Εκκλησίας για τους πάσχοντες από ψυχικές και σωματικές νόσους έφεραν πιστούς από το Πανελλήνιο και από τα πέρατα της γης στον Άγιο Γιώργιο του Καρέα. Μαζί με αυτά, ο μακαριστός γέροντας υπήρξε και πολυγραφότατος, διαθέτοντας πάντα όποια έσοδα από τα βιβλία για την ανέγερση του Αγίου Γεωργίου. Το βιβλίο «Είδα το Άγιο Φως» έγινε γνωστό ανά την απανταπού Ορθοδοξία και μεταφράστηκε σε ξένες γλώσσες. Με την πάροδο του χρόνου δεν έχουσαν βέβαια και η φθορά και η όπωση και οι σωματικές ασθένειες. Ο μακαριστός γέροντας αναδόθηκε στον πόλεμο κατά των θελιρών και ακαθάρτων πνευμάτων του Σκότους που τυραννούσαν κάποια πνευματικά του παιδιά. Και ακριβώς σύμφωνα με το Ευαγγέλιο και τον Λόγο του Θεού, δηλαδή δια προσευχής και νηστείας, επέτρεψε η χάρη του Θεού να απαλλαγούν και να ιερωθούν πολλοί από τους ασθενείς. Όμως τα πνεύματα του Σκότους και του Κακού ούτε κουράζονται, ούτε γερνούν, ούτε ασθενούν. Επήλθαν στον γέροντα και θλίψεις και στενοχώριες και σωματικά νοσήματα τα τελευταία χρόνια. Μα σήμερα μία είναι η αλήθεια. Πού σου φάνατε το κέντρο, πού σου άδει τον ύπος. Ανέστη Χριστός και εσύ καταβέρνησε. Ανέστη Χριστός και πεπτώκασε δαίμονες, μας λέει περίτρανα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Σήμερα ο μακαριστός γέροντας και αγαπημένος μας θείος πορεύεται τάχιστα προς την Άνω Ιερουσαλήμ, προς τις αγκάλες του Τριαδικού Θεού, εν χώρα ζώντων με τα Αγίων και Δικαίων, έλθα από τον εορταζόντων ήχος ο Ακατάπαστος και η απέραντος ειδονή των καθορώντων του προσώπου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το κάλος του Άρητο. Αυτή
αυτή τη συγκεκριμένη φράση αγαπούσε ιδιαίτερα ο γέροντας στην Ευχαριστία μετά τη Θεία Μετάληψη. Σήμερα, παραμονή της Θείας Μεταμορφώσεως του Θεανθρώπου Σωτήρος Χριστού, εθριάμβεψε, θριαμβεύει η αγάπη και η ειρήνη του Χριστού. Σήμερα επέστρεψε ο γέροντας στον τόπο όπου επότισε με ποταμούς δακρύων και ίδρωτα για να μείνει κοντά εσαΐ στα πνευματικά του παιδιά. Αυτή η θριαμβεύουσα απέραντη και σωστήρια αγάπη του Χριστού να μας φωτίζει και να μας παρηγορεί. Πρέσβευε και προσεύχου γέροντα και αγαπημένα μας Θείε για όλους μας και για τον κόσμο ολόκληρο ενώπιον του Εκουραγίου Θυσιαστηρίου. Αμήν. Εκ μέρους της οικογένειας θα ήθελα να κάνω και δύο-τρεις ανακοινώσεις. Πρώτον, ότι ο σύνδεσμος αγωνιστών ΕΟΚΑ για να τιμήσει τον συναγωνιστή και επίσης ήρωα πατέρα Σάββα έφερε στέφανο, το οποίο θα κατατεθεί και στον τάφο. Το δεύτερο είναι ότι ένας από τους ανησούς που ήρθε από την Κύπρο και είναι παρίστανται εδώ οι περισσότεροι των ανησιών και οι σύζυγοι τους, έφερε από την κοινότητα της Άλβας, του χωριού που τόσο αγαπούσε ο πατέρας μας, χώμα για να προσθεθεί και αυτό στον τάφο του γέροντα, ο οποίος τάφος με την άδεια του σεβασμιωτά του Μητροπολίτη μας έχει κατασκευαστεί και θα ενταφιαστεί στον κάτω ναό του Αγίου Σάββατο. Και το τρίτο, παράκληση της οικογένειας να μην δημοσιευτούν σε κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης ούτε στο διαδίκτυο οι φωτογραφίες που τυχόν πήρατε, διότι αυτή είναι και η τάξη της Αγίας μας Εκκλησίας. Αμήν. Παρακαλώ πολύ να προσέξετε και τη δική μου ανακοίνωση μετά τις ανακοινώσεις της οικογένειας. Επειδή όπως ακούσατε η ταφή θα γίνει στο χώρο που είναι κάτω από τον Ιερό Ναό, θα γίνει μόνο παρουσία της οικογένειας και ουδενός εταίρου. Όλοι οι υπόλοιποι μπορείτε να προσεύχεστε από εδώ, επειδή ο χώρος είναι στενός και δεν διευκολύνει και δεν επιτρέπεται αυτή την ώρα να δημιουργηθούν αταξίες και απρέπειες. Παρακαλώ πολύ να το σεβαστείτε απόλυτα. Μόνο οι συγγενείς του γέροντα θα κατέβουν μαζί με τους ιερείς για να μεταφιάσουν το σκήνομα. Αυτός και τη ψυχή του δούλου σου, σου
Θεέ ανάπαυσο.